ως αγρότης, ως κτηνοτρόφος, ως ένας άνθρωπος που βρίσκεται στην παραγωγή, ως ένας άνθρωπος που το προηγούμενο διάστημα μαζί με άλλους συναδέλφους δώσαμε μία μάχη, έναν αγώνα δίκαιο και τίμιο μαζί με όλο τον υπόλοιπο ελληνικό λαό και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα θέλαμε Όμω, να πούμε ένα ευχαριστώ, θα ήθελα και προσωπικά να πω στο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή, τον σύντροφο του Δημήτρη του Κουτσούμπα, που με την παρουσία του απόψε εδώ συμβάλλει στο να αναδειχθούν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο στην αγροτική παραγωγή και τοπικά ζητήματα που υπάρχουν, αλλά συμβάλλει και να προβληθεί η πρόταση και η αντίληψή μα, η αντίληψη του κόμματό μα, έτσι όπω εμεί θέλουμε να φτιάξουμε την κοινωνία. Όσον αφορά την αγροτοδιατροφική παραγωγή, μπροστά μας πρέπει να κατανοηθεί ότι εξελίσσεται ένα σχέδιο που σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής οδηγούν βία ένα μεγάλο μέρος των αγροτών, των συναδέλφων μας, εκτός παραγωγής. Και αυτό δεν το κάνει μόνο η τελευταία ΚΑΠ, το κάνει απαρχής η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουν κάνει όλες οι ΚΑΠ, τα στοιχεία μιλούν και είναι αποκαρδιωτικά για όλους μας. Υπάρχουν χαρακτηριστικές συμφωνίες όπως είναι η Μερκοσούρ που έχουν υπογράψει επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά με δύο λόγια να σας πω τι λέει κάνουμε εισαγωγές, αθρώες εισαγωγές σε αγροτικά προϊόντα που μπορούν να παραχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μοναδική προϋπόθεση να, δίνονται, να αγοράζουν και να, εξάγουν, να εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση αγροτικά μηχανήματα. Ποιο κερδίζει από όλη αυτή την υπόθεση, σίγουρα χάνει ο αγρότη, όταν πουλάει τα προϊόντα του που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τρίτε χώρε σε χαμηλέ τιμέ, κερδίζει ο βιομήχανος εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Επίση, πάρα πολύ σημαντικό, οι εισαγωγέ στα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας προς λαϊκή κατανάλωση. Και πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό. Σε εμά υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο με τη συγκεκριμένο φυτοφάραμακο θαραντήσεις για να μην υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγεία και στα τρόφιμα και προς τη λαϊκή κατανάλωση. Τα προϊόντα όμως που έρχονται, κανένας δεν μπορεί να τα ελέγξει και κανένας δεν μας εγγυάται τι φάρμακα περιέχουν μέσα. Το μόνο κριτήριο είναι η τιμή. Ότι έρχεται φθηνό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρ το και φάτο. Ε, στο όνομα δεύτερο, στο όνομα της πράσινης που μόνο πράσινη δεν είναι κατά τη γνώμη μας είναι μαύρη κατά, κατά μαύρη μετάβασης προκρίνονται συνθετικά τρόφιμα αυτό είναι το μότο τώρα αν δείτε και μέσα στα site και τα διάφορα ρεπορτάζ αυτό είναι που προκρίνεται συνθετικά προϊόντα χαρακτηριστικό παράδειγμα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030 στην Ολλανδία που είναι η, ναυαρχία, η ναυαρχίδα του, της παραγωγής βόιου κρέατος θα πρέπει μέχρι το 2030 να μειωθεί η παραγωγή της πάνω από το 80%. Ποιο θα κερδίσει από αυτό, οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κερδίσουν. Όχι, αυτοί που θα παράξουν τα συνθετικά προϊόντα. Την ίδια ώρα που μπαίνουν εμπόδια, λέμε εμείς στους παραγωγούς, στον αγρότη, πανευρωπαϊκά, παρατηρείται, όπως το είπε και ο σύντροφος ο παρατηρείται μία άλωση από αγροτοδιατροφικές μονάδες, η μία μετά την άλλη. Παράλληλα με όλα αυτά, εδώ στην περιοχή μας, μεγάλο πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την κλινοτροφία, το πρόβλημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων, που με τις υποδείξεις, σαν κριτήριο πήραμε τις ευρωπαϊκές υποδείξεις, γιατί εκεί εφαρμόζονται, αλλά το μόνο που μας είπαν, εφαρμόστε το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο της καραντίνας. Αλλά μέχρι εκεί... Ωραία, πώς να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της καραντίνας όταν δεν στηρίζεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν κράτος, σαν, θεσμό θεσμός δεν μπορεί να στηρίξεις, να το κρατήσω εγώ το, το ζωντανό και το πρόβατο και την γίδα μέσα, αλλά με τι θα το ταΐσω. Εσύ καλά μου λες να το κρατήσω μέσα, αλλά με τι θα το ταΐσω. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα ως προς αυτό. Εμείς μπαίνει στο επίκεντρό μας και συνδικαλιστικά σαν αγρότες, μπαίνει έτοιμα ότι θα πρέπει να στηριχτούμε. Ναι, καλό το μέτρο τη καραντίνας, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα μέτρα για, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδώσει. Οι συνάδελφοί μας και είναι αρκετοί που έχουν χάσει τα κοπάδια τους ε, εδώ και πάνω από τρεις μήνες δεν έχει πάρει ούτε ένα αποζημίωση και το μέλλον είναι αβέβαιο. Και εδώ πρέπει να το δούμε. Δεν έχουν πάρει αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο που θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν το αμέσω επόμενο διάστημα, μετά το εξάμηνο. Ωραία, δεν μα απαντάνε για τι αποζημιώσει στο ζωικό κεφάλαιο. Δεν μπορούν όμω και να μα απαντήσουν στο πώ αυτό ο άνθρωπο θα ζήσει στην οικογένειά του. Που περίμενε να σφάξει αρνιά, να πουλήσει γάλα, έτσι ώστε να μπορέσει να καταφέρει να ζήσει στην οικογένειά του. Αυτό από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε χωρί εισόδημα. Δεν χρειάζεται στήριξη. Καμία μέρημα. Να λέμε εμείς. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, ανέφερα χαρακτηριστικά παραδείγματα, το προηγούμενο διάστημα δημιουργήθηκαν μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις πανελλαδικά, ελπιδοφόρες κινητοποιήσεις που και πανευρωπαϊκά έβαζαν στο επίκεντρο τις πολιτικές εκείνες που μας έχουν φτάσει ως εδώ. Σε επίπεδο νομού, Υπήρξαν τέσσερα αγροτικά μπλόκα, δύο πάνω στην εθνική, πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από αυτά που ήταν πάνω στην εθνική ήταν και εδώ τη περιοχή μα. Πάνω στην εθνική οδό. Αυτό δείχνει μία δυναμική που αναδείχθηκε μέσα σε όλα τα μπλόκα. Δυναμική ανθρώπων, νέων ανθρώπων, αγροτών που θέλουν, που έχουν επιλέξει μέσα από την παραγωγή να παραμείνουν στον τόπο του, να παραμείνουν στα χωράφια του, να παραμείνουν στι καλλιεργίε του, να παραμείνουν στα κοπάδια του και κατανοούν το εξής βασικό, το οποίο το έβαλε και ο, και ο Μάκης ο Κοντογιώργος, αυτό το μέτωπο που δημιουργούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, αυτοί ναι, οι νέοι άνθρωποι δεν συμβιβάζονται με αυτή την κατάσταση. Δεν συμβιβάζονται ότι δυσκολεύονται να παράξουν, δεν συμβιβάζονται ότι παράγουν και δεν αποδίδουν οι του. Χρειάζεται ο αγώνας αυτός, κατά τη γνώμη μας, να, ενισχυθεί, να, να συνεχιστεί και να ενισχυθεί και σε αυτές τις συνθήκες, καλώ όλους τους συναδέλφους, αλλά και όλους εσάς εδώ πέρα, θα ρετά όπως τα έβαλε και ο σύντροφος ο Γραμματέας, με τις όποιες γνώμες μπορεί να έχει ο καθένας, θα ρετά όμως να στηριχθεί, να ενισχυθεί το ΚΚΕ και στις ευρωεκλογέ, γιατί είναι αυτό που τροφοδοτεί το δικό μας αγώνα, τον αγώνα όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.